Δίπλα μου ο Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης εκπομπής μας και του ομίλου της Cree TV. Την καλησπέρα μου, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε ένα θέμα. Ένα θέμα το οποίο ήρθε στο προσκήνιο. Οι περισσότεροι δεν ξέρω αν γνωρίζαμε. Θεωρώ ότι δεν γνωρίζαμε το σύνδρομο του ξεχασμένου μωρού με αφορμή αυτό το δυστύχημα, αυτή την τραγωδία στη Βόρεια Ελλάδα με έναν πατέρα ο οποίος ξέχασε το παιδάκι του στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Μια τραγική περίπτωση η οποία μας υπενθύμισε με τον τραγικότερο τρόπο το ότι το DNA μας γενικότερα δεν έχει φτιαχτεί για να προσαρμοστεί σε όλα αυτά τα πολυσύνθετα τα οποία γενικότερα κάνουμε, αν θέλεις, γενικότερα ως άνθρωποι αλλά και οι γονείς. Και γενικότερα δεν είμαστε φτιαγμένοι, ξέρεις, θα έλεγα, το να μπορούμε να εργαζόμαστε, να δουλεύουμε, να έχουμε γενικότερα όλες αυτές τις υπενθυμίες στο κινητό μας, έχουμε γενικότερα άγχος με όλες τις υποχρεώσεις αυτές τις οποίες αναλαμβάνουμε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι, θα έλεγα, για τους φρενήρες ρυθμούς αυτούς τους οποίους ζούμε. Ωστόσο, είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να στοιχιώνει όχι μόνο προφανώς τους συγκεκριμένους γονείς οι οποίοι έζησαν αυτό το τραγικό γεγονός, αλλά νομίζω ότι στοιχιώνει τη σκέψη ολωνών οι οποίοι είναι γονείς και ολωνών όλης της Ελλάδας και όχι μόνο ίσως έτσι. Στις τάξεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Ήταν γνωστό, είναι γνωστό, αλλά πόσο διαδεδομένο στο κομμάτι ότι έχετε διαχειριστεί στο παρελθόν παρόμοιες περιπτώσεις. Προφανώς και δεν είναι τόσο διαδεδομένο, με την τραγική αυτή τουλάχιστον κατάληξη, έστω και όπως θα δούμε, είναι μια κατάσταση η οποία αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, ο ένας στους 10 γενικός γονείς έχει ξεχάσει το παιδί του κάποια στιγμή, προφανώς ίσως για κάποια δευτερόλεπτα, ίσως για ένα λεπτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει συμβεί ουσιαστικά αυτή η κατάσταση. Ορίζεται ως σύνδρομο αυτή η κατάσταση. Γενικότερα, θα έλεγα ότι λανθασμένα ορίζεται ως σύνδρομο αυτή η κατάσταση, γιατί αν προσπαθήσουμε εξής να μιλήσουμε για το τι είναι σύνδρομο, σύνδρομο είναι κάποια ουσιαστικά συμπτώματα και κάποια φυσικά ευρήματα, τα οποία με κάποιο τρόπο περιγράφουν μια παθολογική κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε παθολογική κατάσταση, δεν έχουμε μια κατάσταση η οποία έχει παθολογία, έχουμε μια κατάσταση η οποία μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε και τελικά είναι ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί δυστυχώς με τραγική κατάληξη σε παγκόσμιο επίπεδο πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, όπως θα δούμε τη λογική των αριθμών. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Βεβαίως, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μιλάμε λοιπόν για τον πρώτο πίνακα, όπου από εκεί και πέρα τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συνδρόμου είναι ότι δεν κρύβει παθολογία κατά ανάγκη. Αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι τέτοιο, ο οποίος ξεχνάει το παιδί του στο αυτοκίνητο, γενικότερα είναι κατά ανάγκη ένας παθολογικός ασθενής. Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ άσχολος, μπορεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μην λειτουργεί καλά η μνήμη του, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Χαρακτηρίζεται ανεπίσημα λοιπόν ο σύνδρομο. Αλλά ωστόσο χαρακτηρίζεται το σύνδρομο και από εκεί και πέρα περιλαμβάνει κάποια συμπτώματα, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι ο άνθρωπος μάλλον ξεχνάει το τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά του, με την πραγματικότητά του. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, όπου τελικά μιλούμε για αλήθειες και ψέματα για το σύνδρομο. Από το 1998 αφορά περισσότερες από 900 περιπτώσεις, συγκεκριμένα 940 περιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επίσημα καταγραφεί. Είναι περίπου 35 το χρόνο, δεν είναι λίγες, έτσι, είναι αρκετές περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, στο 73% φαίνεται ότι ο ενήλικας είναι αυτός ο οποίος ξέχασε το παιδί. Σε ένα μικρότερο ποσοστό, μάλλον το παιδί κλειδώθηκε μόνο του. Και από εκεί και πέρα, οι μισοί ενήλικες είτε δεν είχαν αντιληφθεί, είτε με κάποιο τρόπο το είχαν ξεχάσει ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν είχαν δει ότι το παιδί είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο, είτε είχαν ξεχάσει ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, αφορά τον 1 στους 10 γονείς. Άρα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο φυσικά όχι με τραγική κατάληξη, αφορά πάρα πολλούς γονείς. Προφανώς μπορεί να συμβεί και στον πιο στοργικό γονιό, όχι με τραγικά αποτελέσματα βεβαίως. Από εκεί και πέρα, φαίνεται, μάλλον προχωράμε στον επόμενο πίνακα, έχει τα χειρότερα αποτελέσματα μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, όπου φαίνεται ότι έχουμε την περισσότερη ηλιοφάνεια, την περισσότερη ζέστη, άρα λοιπόν μάλλον έχουμε την τραγική κατάληξη. Χτυπάει όλες τις φυλές, αφορά όλες τις φυλές, τα φύλλα, τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες, δηλαδή δεν είναι χαρακτηριστικό εντός εισαγωγικών προνόμιο βέβαια των ανδρών, από εκεί πέρα και των γυναικών, τα επίπεδα εισοδήματος, συμβαίνει τόσο στα υψηλότερα όσο και στα χαμηλότερα και στα μέσα επίπεδα εισοδήματος, εκπαίδευσης, δεν σημαίνει δηλαδή ότι αφορά μονάχα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλότερη ή μεσαία ή υψηλότερη εκπαίδευση και ιδιοσυγκρασίες προσωπικότητας, δηλαδή διάφορες προσωπικότητες.
δεν έχει σχέση με παραμέληση ή μη φροντίδα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι τέτοιο παραμελεί το παιδί του ή δεν φροντίζει επαρκώς το παιδί του. Ένας γονιός ο οποίος και φροντίζει και δεν παραμελεί προφανώς το παιδί του. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο είναι ότι είναι στοίχημα για κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες η αντιμετώπιση του. Συγκεκριμένα, γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία η οποία παράγει μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει βάλει ως στοίχημα να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση με κάποιους αισθητήρες όπου θα ανοιχνεύσουν την οποιαδήποτε παραμικρή κίνηση θα υπάρξει σε ένα κλειστό αυτοκίνητο μέσα. Μάλιστα. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για τα στάδια της τραγωδίας. Ο γονέας μετακινεί το μωρό έκτακτα. Σημαίνει ότι σε καθημερινή βάση, για παράδειγμα, το μωρό μετακινείται με τη μητέρα και έκτακτα παίρνει ο γονέας, ο πατέρας, τη συγκεκριμένη μέρα το μωρό, ούτως ώστε να το μετακινήσει. Το μωρό είναι πολύ ήσυχο, κοιμάται, προφανώς δεν δίνει κανένα σημείο ζωής εντός αγωγικών από το πίσω κάθισμα. Χάνεται η επίγνωση της παρουσίας του, με κάποιο τρόπο ξεχνό, και θα δούμε στην πορεία το πώς λειτουργεί η μνήμη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα υπάρχει παροδική αποτυχία μνήμης, άρα λοιπόν μάλλον δεν σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή, δεν έχουμε περάσει στη μνήμη μας τη συγκεκριμένη το τι έχει συμβεί, και πρόσθετοι επιβαρυντικοί παράγοντες μπορεί να υπάρξουν, όπως για παράδειγμα ένα τηλεφώνημα, μια αγχωτική συνθήκη η οποία μπορεί να υπάρξει, βιασύνη ούτως ώστε να φτάσω στη δουλειά μου. Άρα λοιπόν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι γενικότερα μας κάνουν να χάνουμε την προσοχή μας, μας κάνουν να χάνουμε την προσοχή μας στα πράγματα τα οποία προφανώς είναι πολύ πολύ σημαντικά, όπως το παιδί μας. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου ας μιλήσουμε για τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Επιβαρυντικοί παράγοντες προφανώς είναι η έλλειψη ύπνου. Έλλειψη ύπνου, η οποία τουλάχιστον στις πρώτες μέρες και στους πρώτους μήνες αφορά λίγος πολύ όλους τους γονείς. Η ταυτόχρονη ανάληψη πολλών ευθυνών, πάρα πολλών ευθυνών, η συσσωρευμένη κούραση η οποία υπάρχει, χρήση κινητών τηλεφώνων, τα κινητά τηλέφωνα είναι αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο αποσπούν την προσοχή μας προφανώς, διαταραχή της ρουτίνας, ξέρεις, μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια ρουτίνα κάθε μέρα, έμπαινε στο αυτοκίνητό του, ξεκινούσε από ένα σημείο Α και πήγαινε στο σημείο Β. Στη συγκεκριμένη μέρα, για παράδειγμα, έπρεπε να πάρει το παιδί του και να το αφήσει κάπου, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο υπήρχε διαταραχή της ρουτίνας. Προφανώς από εκεί πέρα υπάρχει άγχος, στρες της καθημερινότητας και λήψη φαρμάκων και αλκοόλ, όχι κατά ανάγκη φαρμάκων τα οποία έχουν σχέση με ψυχιατρικά φάρμακα, άρα μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, αντισταμινικά, τα οποία αντισταμινικά ως γνωστόν είναι πολύ διαδεδομένα, δεδομένης της αλλεργίας που υπάρχει και προκαλούν αντίστοιχα υπνηλία. Ας μιλήσουμε στο πώς συμβαίνει αντίστοιχα, στο τι συμβαίνει στη μνήμη μας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Προσπαθώ να δείξω όσο το δυνατόν περισσότερο και να γίνει κατανοητό οι δύο τύποι μνήμης που έχουμε, η μελλοντική μνήμη, το τι θα κάνω δηλαδή στο μέλλον. Έχω προγραμματίσει, το θυμάμαι το τι θα κάνω στο μέλλον, αλλά το έχω αποθήσει, ξέρεις, ως ένα σημείο. Άρα λοιπόν υπάρχει τι, παροδική απώλεια της συγκεκριμένης μνήμης, το τι θα κάνω, ότι πρέπει δηλαδή να αφήσω το παιδί μου κάπου. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η σημασιολογική μνήμη, όπου υπάρχει ο αυτόματος πιλότος των πράξεων. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω ουσιαστικά κάθε μέρα. Μπαίνω στο αυτοκίνητό μου, ξεκινάω από ένα σημείο, η συνήθεια η οποία γίνεται. Είναι χαρακτηριστικό το ότι αυτό υπάρχει μια δυσκολία, μια δυσλειτουργία, γιατί ενώ στην κανονική συνθήκη, υποκανονικές συνθήκες υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, στη συγκεκριμένη φάση υπάρχει μια δυσλειτουργία στη συνεργασία αυτών των δύο τύπων στη μνήμη, και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο έχουμε τα τραγικά αποτελέσματα. Έχουμε να πούμε βεβαίως ότι αυτό προκαλεί την έλλειψη της προσοχής, δηλαδή δεν έχει προσοχή ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία προφανώς. Και από εκεί πέρα είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολλούς. Ας θυμίσουμε στους τηλεθεατές πόσοι έχουν μπει στο αυτοκίνητό τους από ένα σημείο Α, έφτασαν σε ένα σημείο Β και δεν έχουν προσέξει τι πέρασαν ουσιαστικά στη διαδρομή. Δηλαδή είμαι τόσο απορροφημένος στις σκέψεις μου τη συγκεκριμένη ώρα, το συγκεκριμένο χρόνο, και δεν έχω προσέξει τι είδα, τι πέρασα, ποιον συνάντησα και τι συνάντησα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, έχει συμβεί σε όλους. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα βεβαίως. Το αύριο των γονέων, τελευταίος πίνακας, και νομίζω ότι προσπάθησα να περιγράψω το ποιο είναι το αύριο των γονέων. Μια δύσκολη συνθήκη, ένα δύσκολο πένθος, ένα δυσεπίλητο θα έλεγα πένθος και ένα συνεχές πένθος, το οποίο δυστυχώς δεν σταματάει ποτέ, τόσο για τον έναν γονέα, αυτός ο οποίος εντός εισαγωγικών είναι υπαίτιος, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, για το συγκεκριμένο τραγικό γεγονός, όσο και για τον άλλον. Ενοχές, κυρίως βεβαίως για τον γονέα ο οποίος είναι υπαίτιος, αλλά προφανώς και για τον άλλο γονέα, γιατί οι ανοχές είναι χαρακτηριστικές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διαρκής κατάθλιψη η οποία υπάρχει. Είναι άνθρωποι προφανώς οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης και δεν χρήζουν κατακραυγής. Είναι χαρακτηριστικό το ότι το είδαμε αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κάποιοι οι οποίοι έσπευσαν να δικάσουν και να καταδικάσουν και από το συγγενικό περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, πιθανές απόπειρες αυτοκτονίας οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Κλονισμένη υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν κλονισμένη υγεία από σοβαρές
παθήσεις οι οποίες σιγά σιγά υπάρχουν. Είναι η περίπτωση όταν ο γονιός ξεχνάει το παιδί του στο αυτοκίνητο, ξεχνάμε το παιδί. Ε? Ναι. Αλλά η κατάληξη ποια είναι? Είναι η άσχημη κατάληξη. Η άσχημη κατάληξη, βεβαίως. Ότι έχουμε στην άσχημη κατάληξη. Ναι. Θα σου έλεγα ότι λίγος πολύ αυτό αφορά για το γονέα ο οποίος αισθάνεται υπαίτιος για το πρόβλημα το οποίο έκανε στο παιδί του. Σε περίπτωση τραυματισμού. Μικροτραυματισμού και όχι σοβαρού ατυχήματος ή θανάτου. Mm-hmm. Ισχύουν αυτά? Ισχύουν ως ένα σημείο. Ενοχές οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται από ένα σημείο και μετά βλέπουμε τα πράγματα ότι λειτουργούν καλύτερα. Υπάρχει ένα μικρό πένθος και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξεκαθαρίζουμε ότι το πένθος δεν αφορά μόνο την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, αλλά πένθος είναι το οτιδήποτε ουσιαστικά που χάνουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει θλίψη πολλές φορές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επίσης χρήζουν υποστήριξη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Προφανώς απόπειρες αυτοκτονίας δεν υπάρχουν εκεί. Από εκεί και πέρα είναι άνθρωποι οι οποίοι ίσως δεν έχουν και τόσο κλονισμένη υγεία, αυτοί οι οποίοι αφορούν σε αυτούς που αφορά τραυματισμός. Από εκεί και πέρα το βασικότερο όμως νομίζω που οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε είναι ότι κομβικό σημείο είναι η αντιμετώπιση, η κοινή αντιμετώπιση από το ζευγάρι. Ξέρεις, μπροστά σε παρόμοιες καταστάσεις, σε απώλεια παιδιού δηλαδή, πολλά ζευγάρια δυστυχώς δεν τα καταφέρουν και χωρίζουν. Το έχουμε δει και αυτό. Από εκεί και πέρα, κάποιοι το αντιμετωπίζουν ενωμένοι και νομίζω ότι όταν το ζευγάρι αντιμετωπίσει ενωμένο, σαν ένα ενιαίο σύστημα, αυτή την κατάσταση, την τραγική κατάσταση που μπορεί να είναι ή αντίστοιχα μια πιο ελαφριά κατάσταση που αντίστοιχα το έχουμε δει πολλές φορές, νομίζω ότι θα έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα στον ψυχισμό τους, τόσο στο παιδί, εάν βεβαίως τα καταφέρει και ζήσει, όσο και μεταξύ τους το ζευγάρι, εάν δυστυχώς έχουμε τραγική κατάληξη. Η κεντρική ιδέα ποια είναι της παρουσίασης, πού θα εστιάσεις? Εστιάζω ακριβώς στο τελευταίο σημείο, στο οποίο κομβικό σημείο είναι η αντιμετώπιση του ζευγαριού. Το ζευγάρι πρέπει να είναι ενωμένο, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τόσο την τραγική κατάληξη, όσο αντίστοιχα και λιγότερο δύσκολες καταστάσεις. Καμπανάκι χτυπάει σε περίπτωση ενός περιστατικού, ενός δεύτερου περιστατικού. Που περνάει αλόβητο κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις, δεν υπάρχει συνέπεια. Υπάρχει ένας μικροτραυματισμός. Mm-hmm. Θα πρέπει λίγο να το πάρουν λίγο πιο σοβαρά, θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο ειδικό. Ναι, και ίσως θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, ξέρεις, γιατί αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι με τους φρενήρες ρυθμούς που έχουμε, ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια δεδαλώδη καθημερινότητα, είχαν χαρακτηριστικό αυτό, και από εκεί και πέρα, ξέρεις, περνάμε σε δεύτερη μοίρα αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αυτά τα οποία είναι πολύτιμα και δυστυχώς δεν επιστρέφουν πολλές φορές στη ζωή μας. Άρα λοιπόν, αυτό τι είναι? Ο χρόνος και η προσοχή που πρέπει να έχουμε προς τα παιδιά μας. Μάλιστα, αυτό λοιπόν. Και το καμπανάκι μας. Λοιπόν, Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση, για την ενημέρωση. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. We'll be right back.